Coach, συγχαρητήρια. Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά πάμε για ζευγάρι Κεραυνού ΑΕΚ. ΑΕΚ Κεραυνού, 2-2 είναι η σειρά. Πάτε να λύσετε εκεί σε ένα Series 5, αν το πούμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Τι διαφορές. Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, πρώτη για μένα. Είσαι μέρος όμως αυτής της ιστορίας και της ΑΕΚ και του ΑΠΟΕΛ και του Κεραυνού τώρα. Νομίζω ότι στα τρία χρόνια που είμαι εδώ πέρα, ίσως είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν γίνει. Εναλλαγές του σκορ, δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, με πολύ καλούς παίκτες. Συγχαρητήρια στον ΑΠΟΕΛ για την προσπάθεια που έκανε. Ήταν πραγματικά πολύ ανταγωνιστικό. Πιο πολλά συγχαρητήρια εγώ στους παίκτες μου γιατί δεν χάσαν το μυαλό τους. Γυρίσαμε ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο στην αρχή. Καταφέραμε και μείναμε συγκεντρωμένοι. Στο τέλος, σαφώς ήμασταν και πιο τυχεροί γιατί έχασε την μπάλα ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ. Αλλά αυτά είναι στον αθλητισμό. Μπορεί να τα έχει εκπαιδευτεί στο ΑΠΟΕΛ για να έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα. Τέλος, καλό, όλα καλά για μας. Έχουμε μια εβδομάδα ξεκούραση. Μέχρι να ξεκινήσουν οι τελικοί, όπου σαφώς είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, τελείως διαφορετικές ομάδες. Θα προσταστούμε έτοιμοι για να καταρχήν ο κόσμος που βλέπει τα παιχνίδια να δει ένα αντίστοιχο παιχνίδι. Για μένα είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Εγώ θέλω να κερδίσουμε εύκολα. Αλλά επειδή ξέρω πως είναι ο κόσμος και στην Καλαθόσα, είδαμε το γήπεδο πάλι γεμάτο σήμερα. Τέτοια παιχνίδια θέλει να βλέπει ο κόσμος για να τραβάμε περισσότερο κόσμο. Ένας αντίπαλος αυτός τώρα που έρχεται στον τελικό, τον οποίο δεν αντιμετώπισες σαν προπονητής, ήταν το παιχνίδι πριν έρθεις και μια πολύ σκληρή ήττα, που νομίζω ότι θα έχεις και ένα υλικό να χτίσεις πάνω σε εκείνο το παιχνίδι, την ψυχολογία των παιχτών. Σαφώς. Τα παιδιά ξέρουν ότι είχαμε κουβεντιάσει όταν ήρθα, τους είχε επηρεάσει πάρα πολύ αυτή η ήττα και ο τρόπος που έγινε. Παίζαμε χωρίς αντίδραση. Και γι' αυτό απέναντι σε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει τρομερή εμπειρία, πολύ καλούς παίκτες, έχει το αβαντάζ έδρας. Εμείς πάμε με το δύσκολο δρόμο πάντα. Ξαναλέω και πάλι, έχουμε μια ομάδα να προετοιμαστούμε. Τώρα να ξεκουραστούμε, να χαρούμε την πρόκληση, γιατί είναι πραγματικά εναντίον μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και να δούμε πώς θα παρουσιάσουμε το Σάββατο. Και πας και σε μια σειρά τελικών με μια ήττα μόνο από τότε που ήρθες στην Κύπρο. Δεν τρέχει τίποτα. Η ουσία και το αποτέλεσμα μετράει πάντα. Και ξαναλέω, είμαστε πάντα με το δύσκολο δρόμο. Ο Απόλλωνας, πολύ καλή ομάδα. Το ΑΠΟΕΛ, καλύτερη ομάδα με αβαντάζ έδρας. Η ΑΕΚ, ακόμα καλύτερη ομάδα. Κοίτα, όταν κάνεις παραλληλισμό, πρέπει να κερδίσεις καλύτερους. Και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Συγχαρητήρια, καλή συνέχεια. Ξέρω ότι έχετε πολλή δουλειά. Καλή συνέχεια.